Της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου, με την οποία πρέπει να θυμηθούμε ότι συνεργαστήκαμε και συμπράξαμε και στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στο Διαβατά πριν από μερικούς μήνες. Αξιοποιήσαμε όλους τους πιθανούς πόρους του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και πόρους από την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς τη Μούσα για την εξέλιξη της Μούσα μέσα από κομβικές συνεργασίες, όχι μόνο με σημαντικά σχήματα από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, αλλά και με σημαντικότατους καλλιτέχνες, εκ των οποίων ένας βρίσκεται μαζί μας σήμερα, είναι ο Γιάννης ο Τσιτσελίκης, γνωστός σπουδαίος καλλιτέχνης που δεν χρειάζεται σύσταση. Σημαίνει ότι προσκαλέσαμε χορηγίες, είτε για την Μούσα, είτε για ειδικά project, όπου θα δείτε όπως ο ρυθμός, η κοινή μας γλώσσα, το οποίο διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Τελόγλιο Ίδρυμα Πολιτισμού, και το Do I Need Labels to Love, που έχει να κάνει με άτομα με κινητικές δυσκολίες και το οποίο διοργανώνουμε σε συνεργασία με την εταιρεία Unlabel. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, θα σας τα πω πολύ περιεκτικά και σύντομα. Ξέρω ότι έχετε και άλλη συνέντευξη τύπου που πρέπει να παρακρατείτε. Πολλές λεπτομέρειες έχετε στα χέρια σας ήδη. Είναι η πρώτη φορά ή από τις λίγες φορές που θυμάμαι να έχετε στα χέρια σας ήδη το γενικό έντυπο του οργανισμού με όλες τις πληροφορίες των παραγωγών. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι σε αυτή τη λογική προχωρήσαμε με ιδιαίτερη τόλμη, ενδεικτικά, σε μια μεγάλη συμπαραγωγή υπό την επίβλεψη του οργανισμού, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δημητρίων, με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου και με την Μούσα μας και βεβαίως με την Scala of York Productions, την παραγωγή της όπερας AIDA. Είναι η πρώτη φορά που προχωρούμε σε μια παραγωγή τέτοιου μεγέθους και τέτοιων απαιτήσεων χωρίς τη συνδρομή κάποιου χορηγού για το συγκεκριμένο εγχείρημα. Επίσης, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δημητρίων και με τη Μούσα, προχωρήσαμε στην πρόσκληση ενός από τα σπουδαιότερα ορχιστρικά σχήματα στον κόσμο, τους καμερίστη Tel Teatro Alla Scala, οι οποίοι θα συμπράξουν, όπως θα δείτε στο πρόγραμμα, μαζί με την Μούσα μας σε μια συναυλία side by side. Επενδύσαμε, όπως είπε πριν και ο Πρόεδρος, στην πιο τακτική παρουσία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στους κόλπους του Μεγάρου Μουσικής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από την παρουσία της Κρατικής Ορχήστρας στο Μέγαρο φέτος είναι η παρουσίαση της Συμφωνίας των Άλπαιων, του τεράστιου αυτού έργου, ένα γκαλά αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλας και μια συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Πολύ σημαντικό, στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για την εκπροσώπηση του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα, προχωρήσαμε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στο σχεδιασμό μιας πολύ σημαντικής συνεργασίας της Μούσα με την Royal Conservative Philharmonic, η οποία θα φιλοξενηθεί φέτος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και η οποία δέχτηκε με χαρά να συνεργαστεί με τα νέα παιδιά μας από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η μία συνεργασία και η άλλη αφορά στην πρώτη συνεργασία του Μεγάρου, εκτός Μεγάρου, με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στις 27 Οκτωβρίου, την επομένη ακριβώς ημέρα από τη συναυλία της Μούσας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στο πλαίσιο των συμπαραγωγών μας εντάξαμε 5 παραστάσεις του Γουάνγτζου Μπαλέ από την Κίνα, Πρόκειται για το έργο «Λίμνη των Κίκνων» του Πιότρ Ιλιτζαϊκόφσκι, σε μια χορογραφία Μάριος Πετυπά και Λεύ Ιβάνο, και βεβαίως 5 παραστάσεις του υπερθεάματος «Φιέστα Εσένικα Καλτούκ», η χώρα των ονείρων, μαζί με 3 αφιερώματα στην θεματική κατεύθυνση ελληνική μουσική και 1 αφιέρωμα στη βυζαντινή μουσική. Διευρύναμε παράλληλα το σύνολο των αμιγών παραγωγών του οργανισμού στο πλαίσιο των θεσμών που ο ίδιος δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί. Αυτοί οι θεσμοί, για παράδειγμα, είναι το crossover, jazz and ethnic, voices, κύκλος μουσικής δωματίου, πιανιστική τέχνη κτλ. Με περισσότερες από 25 εκδηλώσεις για φέτος. Ίσως το σημαντικότερο στοιχείο του νέου προγραμματισμού που πρέπει να τονίσουμε, παράλληλα με την εμφανή τόνωση του, και πάλι θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ουσιαστική τόνωση, του κοινωνικού προφίλ του οργανισμού, στον απόϊχο του πρώτου καλοκαιρινού φεστιβάλ Μούσα, που διοργανώσαμε το καλοκαίρι, προχωρήσαμε παρακάτω στην πρώτη διοργάνωση τακτικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε συνεργασία με τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, που εξειδικεύονται σε εναλλακτικές μεθόδους μάθησης.